Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, για να συζητήσουμε το θέμα του πτωχευτικού κώδικα που συζητούσαμε μέχρι τώρα. Κύριε Ηλιόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Τώρα μόλις λέγαμε ότι πρόκειται για αυτό που ονομάζει η κυβέρνηση μια δεύτερη ευκαιρία για τους πολίτες. Θέλετε να μας πείτε λίγο πώς θα είναι αυτή η δεύτερη ευκαιρία? Ωραία. Να δώσω μερικά πολύ συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά που προκύπτουν από τον νόμο. Για πρώτη φορά στο ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο προκύπτει η πτώχευση του φυσικού προσώπου. Δηλαδή ένας ιδιώτης, ένας εργαζόμενος, ένας έμπορος θα πτωχεύει κανονικά σαν να πτωχεύει όπως, όχι ένας έμπορος, θα πτωχεύει όπως πτώχευε μια επιχείρηση. Τι σημαίνει αυτό? Θα αρεστοποιείται το σύνολο της περιουσίας του μαζί και η πρώτη κατοικία. Και όχι μόνο θα αρεστοποιείται το σύνολο της περιουσίας, αλλά και για τα επόμενα 3 χρόνια θα είσαι σε μια διαδικασία στην οποία θα συνεχίζεις να χρωστάς ακόμα και αν έχεις χάσει τα πάντα. Η μόνη εντός πολλών εισαγωγικών πρόνοια που υποτίθεται ότι υπάρχει είναι για τους λεγόμενους ευάλωτους, δηλαδή αυτούς που έχουν ετήσιο εισόδημα 7.000 ή οικογενειακό έως 10.500, όπου τι λέει ο νόμος? Ότι ενώ θα χάνεις το σπίτι σου, αυτό είναι ξεκάθαρο, δηλαδή το σπίτι πια δεν σου ανήκει, θα είσαι απλά σαν ενοικιαστής και για τα επόμενα 12 χρόνια θα πληρώνεις ενίκιο. Αν χάσεις 3 ενίκια, σε πετάνε έξω. Μετά από 12 χρόνια, εδώ υποτίθεται είναι και η δεύτερη ευκαιρία, σου δίνει τη δυνατότητα να αγοράσεις πίσω το σπίτι, αλλά στην τότε εμπορική του αξία. Δηλαδή, όσα λεφτά έχεις δώσει αυτά τα 12 χρόνια δεν προσμετρώνται πουθενά. Ναι. Λοιπόν, στη συζήτηση που έγινε, όπως συμβαίνει συνήθως με την κυβέρνηση, η γραμμή άμυνας είναι το ναι, αλλά και εσείς. Δεν είναι πολύ συχνή η τάση τους να απαντούν επί της ουσίας σε αυτά που τους καταλογίζονται. Οπότε είπε ο Πρωθυπουργός ότι γύρισε μπούμεραγκ στον Ευκλήδη Τσακαλώτο και μεταφέρθηκε η συζήτηση, ή τουλάχιστον επιχειρήθηκε να μεταφερθεί η συζήτηση στο τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Και εδώ θέλω να το συζητήσουμε λίγο και να μας πείτε πώς το ερμηνεύετε από τη δική σας πλευρά. Είχαμε κάποιες κινήσεις που αφορούν είτε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, είτε το λεγόμενο ιδιώνυμο, δηλαδή την ποινικοποίηση των κινητοποιήσεων κατά των πληστηριασμών, και είχαμε και καταγγελίες για πληστηριασμούς πρώτων κατοικιών, οι οποίες δεν έγιναν τελευταία στιγμή, διότι θα αναστέλλονταν ούτως ή άλλως, ή διότι τις ανέστειλε, πέτυχε να ανασταλούν το κίνημα κατά των πληστηριασμών, και είχαμε και ένα νομικό πλαίσιο το οποίο είχε έναν συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, στο οποίο είχε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα η προστασία. Ήταν παράταση ενός έτους, μετά το οποίο προφανώς θα ξανασυζητούσαμε από την αρχή. Θέλετε να τα πάρουμε ένα-ένα? Ήταν 4 διαφορετικά σημεία. Θέλετε να τα συζητήσουμε, ναι, να μας εξηγήσετε με λίγο? Χαρά. Να προσπαθήσω να απαντήσω και σε οτιδήποτε θέλετε επανέρχεστε προφανώς. Ναι. Ωραία, να τα πάρουμε με σειρά. Επί ΣΥΡΙΖΑ, σε κάθε περίπτωση υπήρχε νομοθετικό πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Όταν έληξε ο νόμος Σταθάκη Κατσέλη, αντικαταστήθηκε από έναν συγκεκριμένο νόμο. Χαρακτηριστικά μπορώ να σας πω ότι αν κάποιος έμπαινε και μπει στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, που είναι δημόσιος κρατικός φορέας, διαβάζει ότι μέχρι τις 31 Ιουλίου του 2020 οι πολίτες μπορούσαν να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία υποβάλλοντας ηλεκτρονικά αίτηση, και κάνει αναφορά στο συγκεκριμένο νόμο του 2019. Εγώ με μεγάλη χαρά να ακούσω μια κριτική που μπορεί να πει ότι αυτός ο νόμος δεν ήταν ο καλύτερος ή θα μπορούσε να είναι καλύτερος. Αλλά νομοθετικό πλαίσιο υπήρχε. Αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα δεν είναι να βελτιώσουμε αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά στην ουσία είναι να διαλύσουμε και να κατεδαφίσουμε. Επιτρέψτε μου εδώ να χρησιμοποιήσω αυτό που είπαν στην Ολομέλεια, στην ακρόαση φορέων μάλλον, η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλογών, που νομίζω ότι δεν μπορεί κάποιος να τους κατηγορήσει ότι δεν γνωρίζουν καλά το νομοθετικό πλαίσιο ή ότι έχουν κάποιο άγχος να υπερασπιστούν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων αυτό το οποίο είπε είναι ότι καταργείται κάθε πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Συγκεκριμένα μάλιστα τον Φλεβάρι του 20, τον Φλεβάρι του 20 η Νέα Δημοκρατία σε κείμενο προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην μεταμνημονιακή παρακολούθηση δεσμεύεται ότι θα καταργήσει οποιοδήποτε πλαίσιο. Άρα εδώ προκύπτει ένα ερώτημα ότι πώς μπορείς να καταργήσεις κάτι το οποίο, όπως μας λέγανε αυτές τις μέρες στη Βουλή, έχει ήδη καταργηθεί.
Η πραγματικότητα λέει ότι όντως έχετε δίκιο, γίνανε ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί την περίοδο επί ΣΥΡΙΖΑ. Με βάση τα επίσημα στοιχεία που υπάρχουν την περίοδο 15 με 19, οι πληστηριασμοί που γίνανε ήταν πολύ λιγότεροι από άλλες περιόδους και σε καμία περίπτωση αυτοί οι πληστηριασμοί δεν αφορούσαν λαϊκή πρώτη κατοικία. Αυτό ήταν κάτι το οποίο με μια σειρά από κινήσεις σε ένα βαθμό προστατεύτηκε. Κύριε Λιόπουλε, θα μείνουμε λίγο στο θέμα του ιδιώνυμου, γιατί πιστεύω προσωπικά θα το βρούμε μπροστά μας, δηλαδή, και θα φέρει και εσάς σε μια δύσκολη κατάσταση, να το πω έτσι, γιατί όντως προσπαθείτε να βάλετε, να ρίξετε φως σε αυτό το πτωχευτικό κώδικα και την επόμενη μέρα που θα έχουμε ζητήματα και θα έχουμε αντιδράσεις, μπορεί να έχουμε το μοντέλο της καταστολής που όμως θα βασίζεται στις διώξεις που πέρασαν με τροπολογία του Κοντονή, που τέτοια έχουμε παραδείγματα. Δηλαδή και ο κύριος Λαφαζάνης έχει διώξεις αυτή τη στιγμή και άνθρωποι των κινημάτων στη Θεσσαλονίκη και του πάμε. Ένα είναι αυτό και δεύτερον ότι ισχύει ότι επί ΣΥΡΙΖΑ πήγαινε αργά η διαδικασία, αλλά και πάλι υπήρχαν οι πιέσεις των δανειστών και νομίζω καταγράφεται και σε μεταμνημονιακές αξιολογήσεις που έλεγαν ότι πρέπει να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία. Εδώ καταλαβαίνω ότι η συζήτηση γίνεται υποθετικά στο τι θα γινόταν αν είχε μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση και ποιο θα ήταν το πλαίσιο, αλλά πιέσεις θα συνεχίζονταν. Αυτά τα δύο. Ωραία. Να πω το εξής. Δεν αναφέρθηκα στο αν πήγαινε αργά ή γρήγορα η διαδικασία. Είναι σωστή η παρατήρησή σας. Αυτό το οποίο ξαναλέω είναι ότι πληστηριασμός λαϊκής πρώτης κατοικίας δεν έγινε. Δεν είναι ζήτημα. Δηλαδή, απλά ταχύτητας είναι ζήτημα ουσίας. Σχετικά με το τι είχε γίνει και το τι είχε δεσμευτεί η προηγούμενη κυβέρνηση που έχετε δίκιο που επανέρχεστε, η κριτική που ακούγεται από τον κύριο Σταϊκούρα είναι ότι σε ένα κείμενο στο Eurogroup τον Απρίλιο του 19 η ελληνική κυβέρνηση είχε δεσμευτεί ότι θα καταργεί, αυτό λέει ο κύριος Σταϊκούρας, ότι θα καταργήσει οποιοδήποτε πλαίσιο πρώτης κατοικίας. Αυτό δεν ισχύει. Αυτό το οποίο ήταν δέσμευση ήταν ότι θα λήξει ο νόμος Σταθάκη Κατσέλη και όμως το κείμενο, το συγκεκριμένο, έλεγε ότι θα αντικατασταθεί από ένα συνολικό πλαίσιο για τη διαδικασία πτώχευσης και αφαιρεγγυότητας. Αυτό δεν είναι κάτι, αν θέλετε, δεν είναι μια ελληνική ιδιαιτερότητα. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχει πλαίσιο για διαδικασίες πτώχευσης και αφαιρεγγυότητας. Υπάρχουν τρόποι να το κάνεις αυτό προστατεύοντας την πρώτη κατοικία. Υπάρχουν τρόποι να το κάνεις αυτό χωρίς να προστατεύεις την πρώτη κατοικία. Αυτή τη στιγμή που συζητάμε στην υπόλοιπη Ευρώπη, υπάρχουν αναστολές αυτών των διαδικασιών. Γιατί, μία μικρή παρένθεση εδώ, συζητάμε για το πτωχευτικό και είναι και δικιά μου παράληψη, αλλά πρέπει να πούμε και μισή φράση για το γενικότερο οικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο συζητάμε το νέο πτωχευτικό. Δηλαδή, συζητάμε το πτωχευτικό τη στιγμή που τα ελληνικά νοικοκυριά έχουν χάσει μέσα σε ένα τρίμηνο σε σχέση με πέρσι, με βάση στοιχεία της Ελστάτ, έσοδα, εισοδήματα 3,9 δις, τη στιγμή που η ύφεση στη χώρα κινδυνεύουμε να φτάσει στο 10%, τη στιγμή που η ανεργία θα ξεπεράσει το 20%. Άρα συζητάμε σε ένα πλαίσιο που αντικειμενικά δεν αναφερόμαστε σε στρατηγικούς κακοπληρωτές, αλλά αναφερόμαστε σε μια σειρά από αντικειμενικές συνθήκες που οδηγούν ανθρώπους να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές τους ανάγκες. Τώρα για το ζήτημα του ιδιονύμου, το είπα και πριν ότι μπορώ να δεχτώ πάρα πολλές κριτικές ότι το πλαίσιο το οποίο υπήρχε το προηγούμενο διάστημα δεν ήταν το καλύτερο πλαίσιο. Το πλαίσιο το οποίο υπήρχε το προηγούμενο διάστημα θα μπορούσε σε πάρα πολλά κομμάτια να διορθωθεί. Και αυτές τις αδυναμίες, έχετε δίκιο, θα τις βρούμε μπροστά μας. Αλλά πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι σήμερα δεν αντιμετωπίζουμε οποιαδήποτε διόρθωση αυτών των αδυναμιών. Σήμερα αντιμετωπίζουμε ένα πλαίσιο που ισοπεδώνει τα πάντα και θα βρεθούμε μπροστά σε εικόνες της Ισπανίας. Και επιστρέφουμε στο σήμερα. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Όχι, λέω επιστρέφουμε στο σήμερα, γιατί έχει ουσία να συζητάμε και τα προηγούμενα, αλλά να μην μένουμε μόνο στο παρελθόν. Και έχετε δίκιο ότι είναι ένα πρωτοφανές πλαίσιο. Μάλιστα, δεν έχουμε και τα στοιχεία σωστά. Δηλαδή, λέτε, γίνεται μια κουβέντα χωρίς να ξέρουμε πρακτικά το πού βρίσκεται η οικονομία, πόσα θα είναι η ύφεση, τι προϋπολογισμό να περιμένουμε για το 2021, αν θα έχουμε μέτρα, αν θα έχουμε lockdown, τι νούμερα έφερε ο τουρισμός, κατανάλωση και όλα αυτά. Νομίζω ότι ένα από τα τρομακτικά στοιχεία που βγήκαν αυτή την περίοδο είναι ότι πλέον το 12% των εργαζομένων της χώρας εργάζονται με μισθό έως 200 ευρώ. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να μην το λάβεις υπόψη σου όταν συζητάς για νέο πτωχευτικό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στην Καρδίτσα οι αγρότες που ισοπεδώθηκε η παραγωγή τους
κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν ως στρατηγικοί κακοπληρωτές και να χάσουν χωράφι, σπίτι, δηλαδή να χάσουν οποιαδήποτε δυνατότητα να συντηρίζουν την οικογένειά τους και τον εαυτό τους. Mm-hmm. Εσείς κάνατε μια κίνηση στην Βουλή και ξαφνική, μπορώ να πω, με την πρόταση Μομφής και παίζοντας, όπως είπε και η κυβέρνηση, το πιο δυνατό σας κοινοβουλευτικό χαρτί σε αυτόν τον νόμο. Και μάλιστα με δεδομένο ότι η επικαιρότητα είναι πλούσια, για κάποιο διάστημα δεν θα μπορείτε να ξανακάνετε την πρόταση Μομφής. Τι θεωρείτε ότι βγήκε από την κουβέντα και αν πιστεύετε ότι δικαιωθήκατε από αυτή την τακτική με την προβολή που έλαβε το θέμα κλπ. Δηλώσατε ότι αποδυναμώθηκε, αν δεν κάνω λάθος, η κυβέρνηση. Σωστά το λέω? Κοιτάξτε, έγινε αυτή η πρόταση δυσπιστίας. Έχετε δίκιο ότι υπάρχει μια κριτική ότι όταν έχει κάνει πρόταση δυσπιστίας είτε σε υπουργό είτε στην κυβέρνηση για άλλους 6 μήνες δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτό το χαρτί. Mm-hmm. Η πραγματικότητα είναι ότι ακόμα και σε αυτό το επίπεδο υπάρχουν και γνώμες κορυφών συνταγματολόγων που λένε ότι είναι διαφορετική πρόταση δυσπιστίας απέναντι σε υπουργό, σε συγκεκριμένο υπουργό, από ό,τι σε κυβέρνηση. Αλλά δεν μπαίνω σε αυτή την κουβέντα, mm-hmm. έστω ότι για τους επόμενους 6 μήνες δεν μπορεί να γίνει πρόταση δυσπιστίας. Αυτό το οποίο αντιμετωπίζαμε ήταν ότι την Πέμπτη που μας πέρασε γινόταν μια προσπάθεια εντελώς, εγώ θα πω στα σβηστά, στα κρυφά, χωρίς να γίνει κανένας πραγματικός διάλογος, να ψηφιστεί αυτός ο πτωχευτικός κώδικας. Ένας κώδικας που εμείς θεωρούμε ότι είναι από τα βασικά νομοσχέδια που την επόμενη μέρα θα αλλάξουν το πώς κατανοούμε και πώς ζούμε σε αυτή την κοινωνία και σε αυτή τη χώρα. Άρα το κορυφαίο θεσμικό κοινοβουλευτικό εργαλείο που είχαμε εκείνη τη στιγμή, έστω και για να αναγκάσουμε την κυβέρνηση να συζητήσει λίγο πιο ουσιαστικά το θέμα και να φωτίσουμε αυτό το δεδομένο στην ελληνική κοινωνία, ήταν να κάνουμε την πρόταση δυσπιστίας προς τον Υπουργό Οικονομικών. Δεν περιμέναμε ότι θα πάρει την προβολή που θα έπρεπε να πάρει από τα μέσα ενημέρωσης. Είναι δεδομένο πλέον ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που με μια σειρά από λαμπρές εξαιρέσεις τα μέσα ενημέρωσης βρίσκονται αλλού και παραμείνανε αλλού ακόμα και αυτό το τρίμερο. Αλλά μόνο και μόνο το γεγονός ότι έγινε αυτή η συζήτηση στη Βουλή, ότι αναγκάστηκε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να έρθει να τοποθετηθεί και ολοκληρώνεται πλέον σήμερα αυτή η διαδικασία, γιατί αφού χθες το βράδυ καταψηφίστηκε η πρόταση δυσπιστίας, επιστρέψαμε στην κανονική κοινοβουλευτική διαδικασία που είναι η ψήφιση του νομοσχεδίου. Νομίζω ότι σίγουρα ένα κέρδος που υπήρξε είναι ότι περισσότερος κόσμος ενημερώθηκε και έμαθε για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και έγινε και λίγο πιο καθαρή η ολοκληρωτική απομόνωση της Νέας Δημοκρατίας, ότι μέσα στη Βουλή κανένας άλλος βουλευτής, καμία άλλη πολιτική δύναμη δεν στήριξε τη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία. Θα μου επιτρέψετε να γυρίσω για λίγο στα παλιά πριν να κλείσουμε. Θα έλεγα ότι αν το επιχείρημα είναι ότι εμείς είχαμε προστασία της πρώτης κατοικίας, έστω με έναν χρονικό ορίζοντα, και μετά κανείς δεν μπορεί να πει τι θα γινόταν. Δεν μπορείτε να πείτε ότι μετά δεν θα συνεχιζόταν. Αυτό είναι απλώς μια υπόθεση η οποία δεν μπορεί να βασιστεί πουθενά. Δεν είναι και ο παράγοντας της πανδημίας. Και θα μπορούσατε να πείτε ότι με δεδομένη την πανδημία εμείς δεν θα το προχωρούσαμε μέσα σε συνθήκες πανδημίας. Αλλά η ερώτησή μου είναι η εξής. Αν αυτά που σας καταλογίζουν είναι το ιδιώνυμο και οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, αυτά προς ποια κατεύθυνση προειδεάζουν τον πολίτη ότι θα είχατε κινηθεί στην πορεία? Ωραία. Ξαναλέω ότι για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς η συζήτηση για μας και είχε τεθεί και από τότε δεν είναι συνολική. Δηλαδή είναι διαφορετικό όταν μιλάς για έναν πληστηριασμό πρώτης κατοικίας, και επιτρέψτε μου σε αυτό να επιμείνω ότι πληστηριασμός λαϊκής πρώτης κατοικίας δεν έγινε την προηγούμενη περίοδο. Είναι διαφορετικό όταν μιλάς για έναν πληστηριασμό μιας εταιρείας η οποία, παραδείγματος χάρη, έχει χρεοκοπήσει. Κάποια κίνητα της εταιρείας πρέπει να βγουν σε πληστηριασμό και μέσα από αυτή τη διαδικασία εκπληστηρίασης της περιουσίας της εταιρείας θα πληρωθούν και ασφαλιστικές εισφορές και μισθοί. Το λέω αυτό γιατί, παραδείγματος χάρη, η προηγούμενη κυβέρνηση, ένα από τα νομοθετήματα που έφερε στο εργατικό σκέλος ήταν το υπερπρονόμιο των εργαζομένων. Δηλαδή, άλλαξε τη σειρά κατάταξης των πιστωτών, γιατί σε αυτή τη διαδικασία, όταν έχει κλείσει μια επιχείρηση και οι εργαζόμενοι θεωρούνται ως πιστωτές, όπου είπε ότι όταν έχεις εκπληστηριασμό περιουσίας μιας επιχείρησης που έχει κλείσει, το πρώτο σκέλος πηγαίνει για να πληρωθούν ένα κομμάτι των μισθών και των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων, και στη συνέχεια μπαίνει το δημόσιο, η εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, οι τράπεζες κτλ. Το λέω σαν ένα παράδειγμα. Ως προς το κομμάτι του ιδιονύμου, σας ξαναείπα και πριν ότι έχετε δίκιο ότι υπήρχαν ζητήματα τα οποία δεν ήταν τα καλύτερα, υπήρχαν ζητήματα τα οποία δεν είχαν ρυθμιστεί
με τον πιο σωστό τρόπο. Υπάρχει και η ερώτηση από ακροατές. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε χθες στη Βουλή ότι το πρώτο πράγμα όταν επανέρθει μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία θα είναι η κατάργηση αυτού του νόμου. Από τι θα αντικατασταθεί? Ωραία. Επανέρχομαι στο εξής, ότι υπήρχε ένα πλαίσιο προστασίας στις συνθήκες που είχαμε μπροστά μας στην τότε κατάσταση με την ελληνική οικονομία, το οποίο πλαίσιο προστασίας είχε μέσα και την πρώτη κατοικία και συγκεκριμένα υπήρχε ένα όριο της τάξης των 150 με 200.000 ευρώ, νομίζω της τάξης των 150.000 ευρώ. Δεν μπορώ να σας πω τώρα ακριβώς τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτής της ρυθμίσης, αλλά είναι σίγουρο ότι θα σταματήσει αυτή η διαδικασία που θα λέει ότι τα φυσικά πρόσωπα πτωχεύουν με τον ίδιο τρόπο που πτωχεύει μια επιχείρηση, κάτι το οποίο οδηγεί στην συνολική ρευστοποίηση της περιουσίας του ανθρώπου και τον βάζει, επιμένω, για τα επόμενα 3 χρόνια σε μια διαδικασία οικονομικής φυλακής. Δηλαδή δεν είναι ότι χρωστάς μόνο τα εισοδήματα που έχεις εκείνη τη στιγμή, αλλά χρωστάς και μελλοντικά εισοδήματα, και σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει το καλύτερο δυνατό πλαίσιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Μάλιστα. Κύριε Λιόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά και καλό απόγευμα. Γεια σας.